Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Μείνετε μαζί μας τα επόμενα 20 λεπτά. Συζητάμε για τα ενηχειροδανειστήρια. Με φόντο βεβαίως τις αποκαλύψεις και την εξάρθρωση δύο κυκλωμάτων που προκάλεσαν ζάλι με το οικονομικό εύρος της Λίας τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις προεκτάσεις του θέματος που θα συζητήσουμε απόψε. Βεβαίως, να δούμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Τα δύο κυκλώματα και οι δεκάδες συλλήψεις στο περιθώριο ενός σκανδάλου που μετράει εκατομμύρια ευρώ. Ποιος ο ρόλος των ενηχειροδανειστηρίων σε μια αλυσίδα που περιλαμβάνει από κλεπταποδοχές μέχρι έξοδο χρυσού σε χώρες όπως η Τουρκία, η Ολλανδία, η Γερμανία μέχρι και η Κένια. Ποια η περίοδος που τα ενηχειροδανειστήρια άνθησαν στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη, γιατί κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα με κατηγορίες για εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Γιατί μέσα στην οικονομική κρίση πολλαπλασιάστηκαν τα ενηχειροδανειστήρια, γιατί κάποιοι μιλούν ακόμη και για παρακλάδια τοκογλυφίας με δεδομένο το κλείσιμο της τρόφιγγας δανεισμού από τις τράπεζες. Τα ενηχειροδανειστήρια, οι πρόσφατες αποκαλύψεις και τα παρακλάδια κυκλωμάτων που οδήγησαν εκτός Ελλάδας σε πλάκες λιωμένου χρυσού όλο τον ιδιωτικό χρυσό της χώρας. Τι γίνεται στην Κρήτη, ποια τα δεδομένα στο Ηράκλειο, που από 9 ενηχειροδανειστήρια το 2011, το 2012 έφτασε να μετρά περίπου 120. Τι γίνεται με τις άδειες, πόσο εύκολα μπορούσε και πώς μπορεί να ανοίξει κάποιος ενηχειροδανειστήριο. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct. Στο στούντιο, ο νομικός Γιώργος Κοκοσάλης και ο Στέλιος Καρακούδης, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε απόψε εδώ για ένα δύσκολο θέμα. Έχω την εντύπωση ότι όλοι γνωρίζαμε και όλοι πέσαμε από τα σύννεφα, κύριε Κοκοσάλη, όταν αντιληφθήκαμε το εύρος της δράσης των δύο κυκλωμάτων, γιατί προφανώς δεν είναι τα μόνα. Καταρχήν, τιμή είναι δική μας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας δίνετε αυτό το βήμα να καταθέσουμε κάποιες απόψεις. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό που έγινε αυτές τις τελευταίες μέρες ήταν εντυπωσιακό, ήταν ηχηρό, σίγουρα ήταν μια τρομακτική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, που προφανώς προϋπέθεται πάρα πολλές ώρες εργασίας, δράσης, χιλιάδες CD από ό,τι διάβασα έχουν ακουστεί. Απ' την άλλη μεριά όμως νομίζω ότι ανακαλύψαμε και λίγο όψιμα την Αμερική. Δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι αρχίζω τελευταία να βλέπω και με λίγο συμπάθεια αυτό το γνωστό ενηχειροδανειστή, στο πρόσωπο του οποίου επικεντρώνονται αυτές τις μέρες όλες οι σπάθες εναντίον του, τη στιγμή που ξέρουμε πολύ ότι είναι πάρα πολλά τα παράλληλα ενηχειροδανειστήρια, ενδεχόμενα τα οποία δεν έχουν καμία άδεια λειτουργίας ή που όπως λειτουργούν, που λιμένονται, αν θέλετε, την εμπορία, το, κάνουν εμπόριο ελπίδες στον κοσμάκι. Δεν ήρθα εδώ να κατηγορήσω τους ενηχειροδανειστές, να το ξεκαθαρίσω. Ούτε ήρθα να πω εδώ ότι όλοι οι ενηχειροδανειστές είναι κακοί. Εδραία πεποίθησή μου όμως είναι ότι το να ανακαλύπτουμε την Αμερική οψίμως θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τι εννοείται όψιμα? Όψιμα. Όταν, τουλάχιστον ομιλών, από το 2011 τέλος μέχρι και 2015-16 διεπίστωσαν να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε κάθε γωνιά του Ηρακλείου και όχι μόνο πάρα πολλά ενηχειροδανειστήρια. Τα οποία μάλιστα αυτό που παρατήρησα είναι ότι υιοθέτησαν και εισήγαν και μια ιδιαίτερη αισθητική. Ξεφύγαμε πλέον από Είχαμε τα σαλονάκια, είχαμε τους χώρους με τον καφέ, η αλήθεια είναι αυτή. Ξεφύγαμε από τον ημιόροφο, ξεφύγαμε από τα με υπόγεια, ξεφύγαμε από τους μεσήλικες πολιτές και εξυπηρετητές, πήγαμε σε ευηδείς παρουσίες. Μια προσπάθεια ψυχολογικής απενοχοποίησης δηλαδή στον κόσμο. Ελάτε, δεν είναι κακός ο χώρος. Προσέλθετε, όσοι πιστοί προσέλθετε. Εκείνα τα χρόνια πράγματι παρατηρήθηκε, ήταν και το πικ της κρίσης, οπότε πολλοί άνθρωποι προσέτρεξαν στα ενηχειροδανειστήρια εκουσίως να εκποιήσουν στην ουσία την τιμή και την υπόλοιψή τους. Γιατί αυτό έκαναν οι άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο να πας να ξεφορτωθείς, εντός εισαγωγικών το ξεφορτωθείς, τη μαλφή τα οποία έχουν σίγουρα περισσότερη συναισθηματική αξία από ό,τι αξία η εμπορική τους, ναι, βέβαια. Έχω πει πολλές φορές ότι πράγματι στο ποινικό δίκαιο αφήνει παγερά διάφορη συναισθηματική αξία, αλλά εμπροκειμένων πράγματι γινόταν ένα εμπόριο ελπίδας και ένα ξεπούλημα πόσο φτηνά ή πόσο πιο ακριβά ξεπουλούσε κάποιος την τιμή και την αξιοπρέπειά του και της οικογένειάς του. Λέω λοιπόν ότι ξεφύτρωσαν σαν τα μανιτάρια. Διάβασα στατιστικά στοιχεία ότι αδειοδοτημένα στη χώρα το 2011 ήταν 300 ενηχειροδανειστήρια. Και ξαφνικά φτάσαμε το 2012-2015 να έχουμε 6.000 ενηχειροδανειστήρια. 4.500 αδειοδοτηθέντα και 1.500 υποαίρεση. Και όταν λέω υποαίρεση, εννοώ μη δυνάμενα να ελεγχθούν.
από τους ανθρώπους που είχαν την υποχρέωση να τα ελέγχουν. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Καρακούδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εσάς, κύριε Καρακούδη, που είσαστε απόψε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ότι δεν έσκασε μόνο η οικονομική κρίση και άρχισαν να ανοίγουν στις γειτονιές και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Ελλάδα να χειροδανιστεί. Άλλαξε και κάτι. Βέβαια, σίγουρα με την αστυνομική διάταξη 5α του 2011 προέβλεπε πλέον από κάποιον που θέλει να ανοίξει ένα ενεχειροδανιστήριο να κάνει μια αναγγελία άσκησης επαγγέλματος. Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, όπου ένας ο οποίος θα ήθελε να ανοίξει ένα ενεχειροδανιστήριο θα έπρεπε να βγάλει μία και μόνο άδεια. Και επίσης υπήρχε και ένας επιπρόσθετος όρος ότι οποιοδήποτε άλλος μέλος της οικογένειάς του μέχρι και βαθμού δευτέρου δεν θα μπορεί να ανοίξει παρεφερή επιχείρηση. Ήρθε λοιπόν με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και σε αυτό το χώρο, στα ενεχειροδανιστήρια. Με την αναγγελία, όπως είπαμε, άσκηση επαγγέλματος, την οποία αναγγελία θα πρέπει να την κάνει στο κατατόπιν αστυνομικό τμήμα ο επιχειρηματίας, θα μπορεί να ανοίξει ένα ενεχειροδανιστήριο και πάνω σε αυτή την άδεια, την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος, θα μπορεί να προσθέσει πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Με τι προϋποθέσεις, θα το δούμε αυτό σε ολόκληρη την Ελλάδα και τα υποκαταστήματα, με τι προϋποθέσεις θεωρείτε ότι ήταν τέτοιες που να μπορούν να διασφαλίζουν τον κόσμο που θα πήγαινε στα ενεχειροδανιστήρια? Οι προϋποθέσεις βέβαια ήταν ουσιώδεις αλλά και πολύ απλές. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να είναι ενήλικας, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του και να μην έχει απασχολήσει ποινικά τη δικαιοσύνη. Κάποια δικαιολογητικά θα μπορούσε να καταθέσει σε αυτές τις περιπτώσεις και να ανοίξει ένα, να πάρει μια, την αναγγελία αυτή άσκηση επαγγέλματος και να ανοίξει πάρα πολλά υποκαταστήματα προσθέτοντας αυτή την άδεια που έχει σε όλη την Ελλάδα. Ό,τι χρειάζεται για να γίνει άνθρωπος να οριστεί δημόσιο υπάλληλο, κύριε Κοκοσάλη. Αρκούσε όμως μόνο αυτό, αρκεί μόνο αυτό, θεωρείτε? Εδραία πεποίθησή μου, την έχω εκφράσει από σειρά ετών, είναι ότι ο δανεισμός, γιατί αυτό γινόταν, δηλαδή υποκρυπτόμενος δανεισμός ήταν τα ενεχειροδανιστήρια και παραμένουν. Σύμφωνα με τον νόμο 2076-92, από τότε δηλαδή που υιοθετήσαμε μια κοινοτική οδηγία, αποκλειστικό προνόμιο και υποχρέωση και δικαίωμα συνάμα δανεισμού έχουν μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα. Κατά τούτο, δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να δανειοδοτηθεί, να πάρει κάποια χρήματα προς διευκόλυνσή του, πρέπει να απευθυνθεί σε ένα τραπεζικό ίδρυμα. Τα ενεχειροδανειστήρια θεωρώ ότι περισσότερο εθιμικό δικαίο εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το λόγο και ο νομοθέτης δεν έχει ασχοληθεί στεναρά με την αδειοδότηση αλλά και την εποπτεία τους. Υπάρχει και το κρατικό ενεχειροδανειστήριο, για όσους δεν το γνωρίζουν, στους Σοφοκλέους, όπου μπορεί κάποιος να πάει να αφήσει ενέχειρο κάποια αντικείμενα και να πάρει. Αλλά δυστυχώς εκεί οι περιορισμοί είναι πάρα πολλοί, οι πραγματογνώμονες είναι πάρα πολύ αυστηροί και μπορείς να πάρεις μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο ποσού. Σίγουρα όμως οι προϋποθέσεις και, αν θέλετε, και οι δικλείδες οι ασφαλιστικές που μπαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις στο κρατικό ενεχειροδανειστήριο είναι καλύτερες. Είπα λοιπόν εθιμικό δικαίο. Όταν κάποιος πάει και επισκέπτεται ένα ενεχειροδανειστήριο, στην ουσία συνάπτει δύο ειδών συμβάσεις. Διαζευκτικά. Είτε το σύμφωνο εξόνησης, θα εξηγήσω τι είναι αυτό, είτε το σύμφωνο ενεχειρίασης. Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση εξόνηση τι κάνω? Μεταβιβάζω κατά κυριότητα, το δίδω στον ενεχειροδανειστή, το μεταβιβάζω το όποιο τι μαλφές μου, κινητό συνήθως, είτε είναι χρυσαφικά, είτε είναι ρολόγια, είτε είναι κοσμήματα, είτε ακόμη και βιντεοκάμερες στο παρελθόν, χρυσά δόντια στο παρελθόν. Τα μεταβιβάζω κατά κυριότητα, τα κοστολογεί ο εκάστοτε ενεχειροδανειστής, σου λέγει για πόσο καιρό θες να είναι αυτό, για ένα μήνα. Ωραία. Το εκτιμώ τόσο, σου δίδω τόσο, δηλαδή παράδειγμα ένα ρολόι, 2.000 ευρώ, εγώ το εκτιμώ 2.000 ευρώ. Συνήθως βέβαια η εκτίμηση συνήθως απέχει παρασάγκας από την πραγματική αξία του τιμαλφούς. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα είναι προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Όσο μπορεί να είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση, διότι το ασθενές μέλος. Υπό την πίεση, ναι, σωστά. Το ασθενές μέλος είναι... παραμένει ο καταναλωτής που προσφεύγει στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Η εξόνηση. Το μεταβιβάζω κατά κυριότητα. Σε ένα μήνα έχω την ικανότητα να το πάρω πίσω, δίδοντας ένα ποσό. Το οποίο ποσό αντικατοπτρίζει το όφελος του ενεχειροδανειστή. Σωστά. Έχω μπροστά μου εδώ μία αντίστοιχη ιδιωτικό σύμφωνο εξόνησης. Τι έκανε αυτή εδώ η κυρία? Πήγε ένα βραχιόλι 18 καρατίων, 67,36 γραμμαρίων. Θεωρήθηκε ότι το τίμημα της αγοραπολισίας, της εξονήσεως, μεταβίβασης είναι 500 ευρώ. Τα έδωσε ο ενεχειροδανειστής στη συγκεκριμένη κυρία και είπε, εντός 30 ημερών, αν μου το φέρεις πίσω, μου φέρεις τα 500 ευρώ πίσω, θα πάρεις το κόσμημά σου, αλλά θέλω επιπλέον τούτου 50 ευρώ, που είναι
το ποσοστό του νόμου εμπορικού κέρδους επί του πιο πάνω συμφωνηθέντος. Και προσέξτε, το ποσό τούτο ισουδεμία περίπτωση θεωρείται τόκος. Αυτό είναι ο όρος του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Διότι αν θεωρηθεί τόκος, πρώτον δεν μπορεί να το κάνει τον εγχειροδανειστή. Είπαμε αποκλειστικό προνόμιο, δικαίωμα και υποχρέωση είναι τα τραπεζικά ιδρύματα. Αφετέρου, δεν μπορεί να υπάρξει 10% τόκος ένα μήνα όταν το ανώτατο δικαιοπρακτικό επιτόκιο από το 1900 με το νόμο του 1998, τον 24-28 του 98, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 23% κατέτος. 23% κατέτος. Άρα, κάποιος... Το μήνα 10, ναι. 10 επί 12, 120. Δηλαδή, αν κάποιος ανανεώσει το σύμφωνο εξόνησης για 10 μήνες... Ένα συνένα και συνένα και συνένα. Έχει πάρει εκτοκοφορία στο δεκάμηνο 100% στο συγκεκριμένο παράδειγμα μιλώντας. Μάλιστα. Αυτό είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος που μπορεί να συνεργαστεί κάποιος με τον εγχειροδανειστή είναι πράγματι η εγχειρίαση. Δηλαδή πάμε το κινητό μας αντικείμενο εκεί, γιατί μόνο κινητά εγχειριάζονται. Το εγχειριάζει, δηλαδή το κρατάει ως εγγύηση ο εγχειροδανειστής. Συμφωνούν το ποσό που θα πάρει, το ποσοστό του τόκου που θα έχει στο μήνα ή στο δίμηνο πάνω. Επιστρέφεις τα χρήματα και παίρνεις το αντικείμενο πίσω. Το αντικείμενο που έχεις αφήσει. Μέχρι εδώ καλά. Μέχρι εδώ καλά. Το θέμα είναι το εξής τώρα. Βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Δηλαδή, είπαμε να μιλήσουμε έξω από τα δόντια. Δανεισμός δεν είναι. Δανεισμός είναι το εγχειροδανειστήριο. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο προσφεύγω σε μια επιχείρηση να πάρω κάποια χρήματα που δεν μπορώ δυστυχώς τα τελευταία χρόνια να τα πάρω από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Και επανέρχομαι. Αρκεί το Λευκό Ποινικό Μητρό. Οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι δεν έχω παραπεμφθεί για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα στην ελληνική ποινική δικαιοσύνη. Για να μπορώ να πάρω μια άδεια. Αυτό είναι το θέμα. Σας υπενθυμίζω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα και ίσως αυτά που τραβάει και η χώρα τα οφείλει και στο αυξημένο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας που έχουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Δηλαδή, αν ήταν πολύ πιο χαλαρό το πλαίσιο εποπτείας, πράγμα το οποίο το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ίσως αυτή τη στιγμή οι στρόφιγες των τραπεζών να είναι κλειστές. Γι' αυτό βλέπουμε την εύλογη απροθυμία των τραπεζιτών, των τραπεζών να δανείσουν σήμερα. Διότι έχουν πάρα πολλές επισφάλειες, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει μπει στο παιχνίδι του επιβάλλει. Και είναι αυτό... μια ολόκληρη συζήτηση την οποία. Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό ελεύθερο. Όλο αυτό ελεύθερο. Γελάω, διότι διάβαζα χθες το πώς, ας πούμε, διαιτείται ένα τέτοιο είδους εγχείρημα και παραπέμπει στους όρους λειτουργίας των ινοπνευματοπολίων και των κέντρων διασκέδασης. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν κάποιος ασκεί το επάγγελμα των εγχειροδανειστή χωρίς άδεια, διαπράττει μια πτεσματική παράβαση. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η πολιτεία. Και που μάλλον θα έπρεπε να το έχει δει από καιρού εις καιρών. Κύριε Καρακουδή, και οι έλεγχοι όμως της αστυνομίας έχω την εντύπωση ότι σε έναν βαθμό τους είναι τυπικοί. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι γίνεται συνεχή η έλεγχη σε όλα τα εγχειροδανειστήρια και αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε, αυτό ελέγχουμε. Αυτά που λέει ο ίδιος ο νόμος, η αστυνομική διάταξη 5α του 2011, να τηρεί τα κατάλληλα βιβλία, κάποιος που θα παραδώσει ένα κόσμημα να υπάρχει. Να αναγράφεται πάνω στο βιβλίο, μέσα στο βιβλίο, το ονοματεπώνυμό του μαζί με την ταυτότητά του. Από εκεί και πέρα και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα, αν δεν έχουμε και κάποια στοιχεία στη διάθεσή μας. Αν κάποιος λειτουργεί χωρίς άδεια και εντοπιστεί και κατηγορηθεί γι' αυτό και υπάρξει και η απονομή της δικαιοσύνης, με την πτεσματικού χαρακτήρα κατηγορία που θα έχει, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα. Για πτεσματικές παραβάσεις, για κάποιον που έχει ήδη την άδεια, σε 5 πτεσματικές παραβάσεις μπορεί να γίνει ανάκληση άδειας. Σε 5. Στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη, όχι. Όχι. Μέχρι να συμπληρώσει 5, όχι. Μάλιστα. Και αν είναι για οποιαδήποτε άλλη παράβαση τύπου πλημεληματική, αν κατηγορηθεί για το άρθρο 394 αποδοχή προϊόντος εγκλήματος, τότε για να ανακληθεί άδεια θα πρέπει να έχει τελεσιδικήσει η απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα. Πέσατε από τα σύννεφα με αυτήν την υπόθεση, κύριε Κοκοσάλη. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι τον ανακαλύπτει στην Αμερική. Τον όγκο. Τα νούμερα που άκουσα δημοσιογραφικά, γιατί δεν έχω και πρόσβαση στη δικογραφία, αλλά 400.000 ευρώ. Την εβδομάδα. Την εβδομάδα ή μερισίως, 400.000 ευρώ. Κάτι άκουσα για 6 εκατομμύρια περίπου το μήνα. Εν πάση περιπτώσει, τα μεγέθη είναι σίγουρα ηχηρά, είναι μεγάλα. Και πάλι είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για μεγάλη αστυνομική επιτυχία. Από εκεί και μετά θέλω να σας πω το εξής. Αν τώρα είναι έτσι, τι έγινε στα χρόνια της κρίσης, 12 έως 16, τι έγινε άραγε όταν ο κάθε φτωχός, ταλαιπωρημένος που πράγματι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα του, εκουσίως πήγε και εκποιούσε τα κοσμάτά του. Εγώ πιστεύω ότι τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης. Πολλές ταμπέλες έχουν ξυλωθεί.
Δεν υπάρχουν, δηλαδή αυτό που βλέπαμε ότι σε κάθε γωνιά, ειδικά της πόλης μας, να μιλήσουμε για το Ηράκλειο, ξεφύτρωνε και ένα τέτοιο είδους κατάστημα, αυτό πλέον δεν υπάρχει. Χτίστηκαν ολόκληρες επιχειρήσεις, έχω την αίσθηση, μετά την ολοκλήρωση αυτής της τριετίας, τετραετίας, πενταετίας. Θεωρώ ότι τώρα είμαστε στην περίοδο της ύφεσης. Και αν αυτά τα νούμερα υπάρχουν το 2018, φανταστείτε τι έγινε. Εννοώ ότι κάποιοι κέρδισαν τόσα χρήματα που μπόρεσαν και άλλαξαν προσανατολισμό, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο επιχειρηματικότητας. Θεωρώ ότι τα χρήματα που κέρδισαν την τετραετία 12 έως 16 δεν θα μπορούσαν να εξακολουθούν να τα κερδίζουν 16-18. Να μιλήσω για αρπαχτή. Μιλάω για αρπαχτή. Όσα ενεχειροδανειστήρια εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Όταν πλέον εγκαταλείφθηκε από πλευράς του καταναλωτή η εκούσια εγκατάλειψη, η εκούσια πώληση σε εξευθελιστική ενδεχόμενα τιμή των τιμαλφών του, θα έπρεπε να βγάλει μία ταμπέλα, κατά τη γνώμη μου, έξω από το κατάστημα που λέει «Δέχομαι κλοπημαία». Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν κάποιος ήθελε να συνεχίσει τα κέρδη εκείνης της περίοδου 12 με 16, θα έπρεπε πανηγυρικά να λέει «Ναι, κάνω δεκτά και κλοπημαία». Και εδώ είναι και η σύνδεση, ξαναλέω, με τη δευτερογενή εγκληματικότητα. Δεν θέλω να δηλητηριάσω τους ανθρώπους έναντι αυτού του ενδεχόμενα συμπαθούς κλάδου και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν πολύ σωστά. Υπάρχουν ενεχειροδανειστήρια στο Ηράκλειο που είναι από καιρού εις καιρών. Ξέρετε, πολύ είναι και πριν... συνεπείς με αυτό το οποίο κάνουν και δεν ήρθαν σαν αλεξιπτωτιστές. Ναι. Και τίμοι και έντιμοι και αξία ανάλογη αυτοί που παρέχουν σε σχέση με την εκτίμηση του κοσμήματος και επαγγελματίες του είδους. Δεν ήθελα να δαιμονοποιήσω το χώρο. Προφανώς. Και να ξέρετε ότι είναι και ένα από τα αρχαιότερα ενδεχόμενα επαγγέλματα, ειδικά όταν η αξία χρυσού αντικατέπτυζε και το νόμισμα. Είναι... Διαμόρφωνε ένα πολύ μεγάλο. Βεβαίως. Βεβαίως, η ρήτρα, η αξία χρυσού, που ήταν η αξία που με το οποίο κόβονταν τα νομίσματα κάποτε, γιατί πλέον δεν είναι έτσι, είναι χρεόγραφα. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη συζήτηση αυτή. Τα γνωστά σαράφικα ή η λεγόμενη ακούμπα, ίσως έννοιες λίγο ξενικές προς τη δική μας, αν θέλετε, την περιφερειακή πόλη, που υπάρχουν άλλες αξίες και ίσως υπάρχει η άμυλα και, αν θέλετε, τα φιλανθρωπικά αισθήματα είναι περισσότερο ανεπτυγμένα. Στην Αθήνα όμως. Που τα πράγματα λίγο πιο απρόσωπα, λέτε. Βεβαίως. Ήταν πάρα πολύ της μοδός. Θέλω να μου πείτε τι γινόταν στη δική μας πόλη. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Καρακούδη, που είχε σε μια καθημερινότητα αυτή την επαφή. Στην πόλη μας, τι γινόταν, κύριε Καρακούδη, ποια ήταν η εικόνα. Είχαμε υποθέσεις, έτσι, για να καταλάβουμε. Προκύπτει ότι βρίσκεται ο κλάδος σε ύφεση. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν το 2011, πριν την αστυνομική διάταξη που είπαμε με την αναγκαλιά άσκηση επαγγέλματος, τα καταστήματα αυτά που υπήρχαν στην πόλη του Ηρακλείου ήταν 10. Mm-hmm. Φτάσαμε σε ένα σημείο το 2014 να υπάρχουν 100 καταστήματα στην πόλη του Ηρακλείου. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι και οι άδειες είναι 100, ήταν γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ λιγότερες οι άδειες. Και τώρα τα τελευταία χρόνια οι άδειες έχουν μειωθεί πάνω από το 50%. Μάλιστα. Είχαμε υποθέσει στο Ηράκλειο. Με την δευτερογενή, το δευτερογενή κομμάτι της εγκληματικότητας. Παραβάσεις πολλές, κυρίως είχαμε αυτές τις πτερματικές, δηλαδή να βρίσκουμε κλοπημαία εντός του ανεχειροδανειστήριου, συγγνώμη, να βρίσκουμε μάλλον αντικείμενα εντός του ανεχειροδανειστήριου, χρυσταφικά, τα οποία να μην υπάρχουν, να μην έχουν αναγραφτεί στο βιβλίο. Χωρίς να σημαίνει, χωρίς να προκύπτει ότι αυτά είναι και προϊόντα εγκλήματος. Επιβεβαιώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις ότι ήταν προϊόν εγκλήματος. Σε κάποιες ναι. Σε κάποιες ναι και έχουν καταγορηθεί για το άρθρο 394 του ποινικού κώδικα οι ιδιοκτήτες και ακολουθήθηκε η διαδικασία η οποία προβλέπεται. Κύριε Κουξάλη. Εγώ πρέπει να είμαι τίμιος και πάλι με τη συνείδησή μου και θέλω να πω ότι η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, και το λέγω γιατί είναι και ο πρόεδρος εδώ της Ένωσης Αξιωματικών, έκανε πάντα σωστά τη δουλειά της εδώ στο Ηράκλειο. Σε κάθε δηλαδή υπόθεση που απασχολούσε διαδιακεκριμένες κλοπές ή ληστείες, η πρώτη δουλειά της αστυνομίας ήταν να πάει να κάνει έρευνες σε ενεχειροδανειστήρια. Έχοντας επίγνωση η αστυνομική, η προανακριτική, ότι ο πρώτος προορισμός αποδοχής αυτών των προϊόντων εγκλήματος είναι προφανώς τα ενεχειροδανειστήρια. Κλοπές αυτοκινήτων, κλοπές σιδηρικών σκραπ, κλοπές κακουργηματικές ληστείες σε σπίτια κτλ. Διαρρήξεις, έλεγχοι σε ενεχειροδανειστήρια. Το λέω αυτό διότι σε πολλές δικογραφίες, ίσως το 70% των δικογραφίων που εγώ έχω χειριστεί για υποθέσεις κακουργηματικών κλοπών, πάντα υπάρχουν και κάποιοι ενεχειροδανειστές οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Δεν είναι μόνο όμως οι κλοπές. Οι κλοπές είναι το μέσον ενδεχόμενο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα πώς επιδοτείται και πρημοδοτείται η δευτερογενής εγκληματικότητα. Ακόμη και η νομοθεσία, δηλαδή τα εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση ναρκωτικών. Mm-hmm. Η κλοπή είναι ευθέως συνδεδεμένη με την νομοθεσία περί ναρκωτικών, διότι σε κάθε περίπτωση ένα άρρωστο παιδί, ένα εξαρτημένος, προκειμένου να πάρει τη δόση του, θα αναγκαστεί να κλέψει είτε ακόμη και από την οικογένειά του είτε από τον συνάνθρωπό του, προκειμένου να το εκποιήσει έναντι πινακίου φακής και να μπορέσει να προμηθευτεί την πολυπόθητη για αυτήν δόση του για να μπορέσει να περάσει την ημέρα.
Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μια αλυσίδα η οποία πρημοδοτεί τρόπον την, είτε την προδευτερογενή ή και την τριτογενή ακόμη εγκληματικότητα, προκειμένου να μπορέσει κάποιος να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για να αποκτήσει είτε τη δόση του. Θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Θέλω να μου πείτε, κύριε Καρακούδη, αν πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Τι θα μπορούσε να γίνει, γνωρίζοντας τη μεσολάβηση. Αυτό το νομικό πλαίσιο και αυτό που μπορούμε να πούμε ως συμβουλή. Αν διασφαλίζεται ο καταναλωτής. Ως συμβουλή θα πρέπει και σαν αστυνομία γενικότερα να πούμε ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να λάβει όλα και είναι τα απαραίτητα μέτρα, ειδικότερα όταν αφορά για την προστασία του, την αυτοπροστασία του στην κατοικία. Αυτά που προτείνονται και από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Σωστά. Για να μην τα αναλύσουμε, νομίζω ότι είναι σε όλους γνωστά. Να ασφαλίσει το χώρο τόσο το δυνατόν καλύτερα, καλύτερος φωτισμός, να μπορεί να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους γείτονές του σε περίοδο που απουσιάζει, με τη χρήση και του διαδικτύου να μην ανακοινώνει και μέσω των εφαρμογών ότι βρίσκεται κάπου μακριά, διότι μπορεί να είναι και θύμα σε επίδοξους κλέφτες. Από εκεί και πέρα, για τα λίγα κοσμήματα πλέον που έχει απομείνει στον κόσμο, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατέφευγε αυτές τις λύσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Μία λύση θα μπορούσε να ήταν πλέον ό,τι έχει απομείνει να στραφεί σε μία τράπεζα, σε μία θηρίδα μιας τράπεζας. Νομοθετικά, κύριε Κοντσάλη, προστατεύεται ο καταναλωτής ή ο πολίτης όταν έχει συναναστροφή με τα ενεχειροδανειστήρια, ή θεωρείτε ότι έχουμε ακόμα βηματάκια να κάνουμε? Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσουν γενικεύσεις. Υπάρχουν επαγγελματίες που κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Σωστά. Όμως, είτε προσφεύγουμε σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, είτε στον ενεχειροδανειστή, το ασθενές μέλος είναι αναφανδόν. Δηλαδή, ολοφάνερο το ποιος είναι. Αυτός που χρειάζεται τα χρήματα θα υπογράψει το οτιδήποτε. Καλό θα είναι λοιπόν προσεκτικοί, να διαβάζουν πολύ προσεκτικά τους όρους των ιδιωτικών συμφωνητικών που θα υπογράψουν. Πολλοί από τις όρους οι οποίοι αναγράφονται, να ξέρετε, είναι εκ του προημίου άκυροι και εικονικοί. Καλό θα είναι λοιπόν να εμπιστεύονται κατά την κρίση μου ενεχειροδανειστήρια που έχουν δώσει δείγματα γραφής και έχουν μια διάρκεια στην πόλη ή, εν πάση περιπτώσει, στο οικείο διαμέρισμα στο οποίο διαμένει ο καταναλωτής. Σίγουρα όμως χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν είμαι ευχαριστημένος, ούτε θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό προστατεύεται ο μέσος πολίτης. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι επειδή ποντάρει στον ανθρώπινο πόνο, επειδή πατάει στον ανθρώπινο πόνο, υποστηρίζουν κάποιοι ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ιδιαίτερο έγκλημα. Κοιτάξτε, με τα ισχύοντα, αυτό που απομένει είναι αυτό που είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, ο κ. Καρακούδης. Δηλαδή, έλεγχος στο βιβλίο του ενεχείρου, έλεγχος σε περίπτωση που βρεθούν χρυσαφικά τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και αν συνδέονται ευθέως με παράνομες ενέργειες. Οπότε πάμε στο ποινικό αδίκημα, που και αυτό πλημέλημα είναι. Δηλαδή, δεν θα τους στοιχήσει κάτι το ιδιαίτερο η άσκηση της ποινικής δίωξης για το άρθρο 394 του ποινικού κώδικα, που είναι η αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ένα ποινικό αδίκημα είναι, το οποίο είναι πλημέλημα, έχει ποινή φυλάκισης συγκεκριμένη, δηλαδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν μπαίνει κάποιος φυλακή, και το πολύ να του στοιχήσει ενδεχόμενα την ανάκληση της άδειας του ενεχειροδανειστηρίου. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα έχει σαφούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, με κανόνες ανταγωνισμού, με εποπτική αρχή, κατά την κρίση μου. Μάλλον το ΣΔΟΕ είναι το πλέον κατάλληλο εκεί. Δηλαδή έχουν ξεφορτώσει άλλη μία δουλειά στην πλάτη της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι πρώτον πάσχει από λειψανδρία, είναι γνωστό αυτό, και δεύτερον και σπουδαιότερον έχει να αντιμετωπίσει πολύ δυσκολότερες καταστάσεις. Θέλετε και κάτι άλλο όμως? Αρμοδιότεροι και επαϊότεροι της ελληνικής αστυνομίας είναι ενδεχόμενα είτε οι τελωνιακοί, δηλαδή οι προανακριτικοί υπάλληλοι του νόμου 2960, είτε ακόμη και οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ. Μάλιστα. Κύριε Κοκοσάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά, είναι ένα θέμα το οποίο πολύ. Είναι ανεξάντλητο. Φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Τη Δευτέρα, μην χάσετε την ώρα αιχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη. Περισσότερα στοιχεία, περισσότερες ιστορίες από μια υπόθεση όπως αυτή που συζητήσαμε απόψε σε σχέση με τα ενεχειροδανειστήρια και πώς εμπλέκεται και το κομμάτι της τοκογλυφίας, τη στιγμή μάλιστα που οι στρόφιγγες των τραπεζών έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια. Καλό σας βράδυ.